καταρχάς υπεύθυνοι κατά 100% το ότι φτάσαμε εδώ είναι η συνεταίροι μας και το άλλο κοινοπρακτικό μέρος. Συμφωνούμε απόλυτα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πώς να συζητήσω αυτή τη στιγμή με τη σημερινή διοίκηση για τροποποίηση της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία, με ποια δεδομένα, όταν δεν έχω ένα καινούριο επενδυτή, να διαχειριστώ μόνο, έχετε απόλυτο δίκιο κύριο Παύλο, έτσι όπως το θέσω το θέμα, να διαχειριστώ μόνο τη φτώχεια μας, εγώ έτσι να πω, τη φτώχεια και των δύο. Και το ότι εμείς φτωχήναμε, δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι άλλοι. Τώρα, να βάλω στη συζήτηση, έχω βάλει στη συζήτηση με οικονομοτεχνική εταιρεία, τι κάνουμε. Αν δεν έχουμε κάποια πρόταση από τον όποιον ενδεχόμενο επενδυτή έχει, πώς να πάω εγώ τώρα με αυτή την κατάσταση, που δεν γίνονται εύκολα τα προβλήματα, κύριε Παύλο, επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, για το θέμα του κοινοπρακτικού, έτσι όπως φτιάχτηκε στην αρχή, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα έρθει, έχει μεγάλα αγκάθια, πολύ μεγάλα αγκάθια, θεωρώ ότι τα έχει αντιμετωπίσει και ο κύριος λογοθέτης η όση δουλειά έκανε τότε, για το θέμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, της παράτασης, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι μια μεγάλη συζήτηση και είναι πολιτικό θέμα και όχι τόσο οικονομικό. Διότι οι οικονομολόγοι, οι κοινομικοί θα σου πούνε αυτά που λέει το κοινοπρακτικό δεν εφαρμόζονται σε άλλη εταιρεία. Το έχουμε συζητήσει σε αυτό και είναι μια πολιτική θέση που πρέπει να πάρουμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο πώς και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή να συζητήσω με τη διοίκηση τι. Ποιο θα είναι το μετοχικό κεφάλαιο, ποιο θα το βάλει το μετοχικό κεφάλαιο. Ναι. Τι κεφάλαιο θα υπάρχει μετοχικό. Ναι, αυτό το λέω. Ναι, ναι. Πόσα χρόνια διάρκεια. Έτσι. Το οποίο η απόφαση. Το προτείνα. Δεν ήταν απόφαση. Με συγχωρείτε. Δεν ήταν απόφαση του δικαστηρίου, ξέρετε. Όχι, όχι. Αυτό αναφέρεται στο 3 το επιστημονίας Πειραιός. Αυτό ήταν το αίτημα των συνεταίρων. Πείτε και κάτι άλλο. Σήμερα, ερώτημα, σήμερα τηρείται το 106 β. Δηλαδή, πληρώνουν τις ρυθμίσεις. Ως ώρας δεν μπορούν να μην πληρώσουν. Πληρώνουν τις ρυθμίσεις. Πληρώνουν τις ρυθμίσεις της εφορίας. Πληρώνουν τις ρυθμίσεις του ΙΚΑ και μένει ένα αίτημα που έχει γίνει στο ΙΚΑ για το μέσο χρονικό διάστημα, και όταν λέω μέσο, από τη στιγμή που κατατέθηκε το 106 τα 30 Εντεκάτου του 2016 μέχρι την ημέρα της απόφασης, μέχρι και το Σεπτέμβριο, υπάρχει ένα διάστημα αυτό που δεν είναι στο 106 βήτα, 14 περίπου εκατομμύρια. Αυτά κανονικά έπρεπε να πληρωθούν σε 12 δόσεις. Πήγε η διοίκηση, από ό,τι με έχουν πληροφορήσει, εγώ δεν ήμουν, δεν με κάλεσε κανείς, πήγανε και ζητήσανε αυτές τις 12 δόσεις να τις κάνουν 24, 36, 48. Δηλαδή ζητήσανε μια παράταση αυτών για να μην πληρωθούν. Τα λεφτά, από ό,τι έχω μάθει, ήρθαν απ' έξω για να μπορέσουμε να διατηρηθούμε στη ζωή, διότι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αν κάνουν το ΙΚΑ 12 δόσεις ή 24, δεν θα είναι τα 5. Μπράβο, ναι, ακριβώς. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το κάθε μήνα που πρέπει να πληρώνω. Είναι το κάθε μήνα που πρέπει να πληρώνω. Το 106 βήτα και το κάθε μήνα. Το 106 βήτα είναι γίγα τα λεφτά. Είναι γίγα τα λεφτά και τη εφορία και το αυτό. Και υπάρχει αυτό το θέμα. Και είναι το θέμα όλα αυτά τα πράγματα να πάω, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχει γίνει στο ΙΚΑ, το ξέρουμε σε αυτό. Ποιο? Για το ΙΚΑ, τι έχει γίνει στο ΙΚΑ. Το ξέρουμε. Ότι η απάντηση όταν ερώτησα. Εμείς το ΙΚΑ ξέρουμε τι έχει γίνει. Δηλαδή με δική μας παρέμβαση έχουμε πάει στο ΙΚΑ. Δική σας, σαν εταιρεία. Αν δεν πήγαν τις περισσότερες δόσεις. Όχι, έχει γίνει αίτημα. Δεν έχουν πάρει απάντηση. Δεν πληρώνουν για το μέσο διάστημα αυτό, δηλαδή. Όχι. Όχι. Αυτό δεν είναι, δεν τους θέτει εκτός. Όχι. Μα είναι 4 μήνες τώρα. Ναι, τότε που καθαρογράφηκε η απόφαση αυτά έχουν πάει στο ΙΚΑ, έχουν μιλήσει, έχουν κάνει αίτηση, ακόμα δεν τους έχει απαντήσει το ΙΚΑ. Πήγανε μέσα στις προθεσμίες που τους έδωσε το δικαίωμα και κάνανε αίτηση. Ο Σόρας απάντησε αυτή τουλάχιστον από πληροφόρηση που είχα μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά αυτό αυτή είχε ένα στατικό χαρακτήρα. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Δηλαδή, το ότι κάναμε μια αίτηση και πληρώνουμε. Κύριε Πάκη, όχι, θεωρώ ότι
ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αναστατικός χαρακτήρας, διότι έχουν ζητήσει και δεν έχει απαντήσει ακόμα το ΙΚΑ. Το αναστατικό θεωρώ ότι θα υπήρχε εάν είχε βγει η απόφαση ότι αυτά τα 12-14 εκατομμύρια έχει βγει για 12 δόση γνωστές αυτό και δεν έχουν πληρώσει τη δόση. Ως ώρας, επειδή υπάρχει το αίτημα, θεωρώ καλύπτονται πίσω από το αίτημα που δεν υπάρχει απάντηση. Κατά τα λεγόμενα των νομικών που διαχειρίζονται, εγώ δεν είμαι διοίκηση, αυτή είναι η πληροφόρηση, ρωτάω κάθε φορά το τι έγινε, πώς έγινε. Εμείς σαν εταιρεία έχουμε πάρει, να το επαναλάβω, έχουμε πάει στο ΙΚΑ, έχουμε πάρει τι ακριβώς έχει γίνει, δηλαδή δεν έχει πληρωθεί, είναι βέβαιο αυτό, έτσι. Πληρώνουν τώρα. Όχι, το μεσοδιάστημα είναι. Όχι. Είπα, έχει γίνει αίτηση. Αυτά είναι τα λεγόμενά τους. Έχει γίνει αίτηση από πληροφόρηση και μετά. Και η αίτηση λέτε, σας λένε ότι είναι ικανή να αναστείλει την πληρωμή. Ναι, δεν έχουν απαντήσει το ΙΚΑ και περιμένουν την απάντηση. Μάλιστα. Το πρόβλημα θα δημιουργηθεί από τη στιγμή που θα βγει. Τι έχει γίνει. Ναι, αν είναι αρκετική, εκεί είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα μου είναι αυτή τη στιγμή, ξέρετε κύριε Παύλο, ότι από την αρχή και εγώ ήμουνα για την ανώνυμη εταιρεία για να μπορέσουμε να σώσουμε την ίδια μας επιχείρηση, να μην μας τρέχουμε, που είναι θέμα νομικό να πάμε να κυνηγήσουμε και αυτή τη στιγμή. Γιατί να τρέχουν εμένα και τον κύριο λογοθέτη. Η παιτιότητα δικιά τους, όχι δικιά μας, είναι θέμα να κάνουμε νομικές ενέργειες κατά των κυρίων γιατί τρέχουν εμάς. Εμείς αυτά που υπογράψαμε κάποτε κύριε Παύλου και εσείς κοινοπρακτικά είναι υπεύθυνοι αυτοί, όχι να τρέχουν εμένα. Βεβαίως. Εκεί θέλει, πρέπει να κάνεις και αγωγή. Πρέπει να κάνεις αγωγή γιατί να με τρέχεις. Έχω συμφωνήσει και έχω υπογράψει γιατί να τρέχουν εμένα και τον κύριο λογοθέτη. Να τελειώσουμε πρώτα. Αυτά είναι μεταξύ μας τώρα αυτό και γι' αυτό αυτή τη στιγμή εγώ είμαι θετικός σε οποιαδήποτε κουβέντα για ανώνυμη εταιρεία βάσει ποιων προϋποθέσεων. Να πούμε ποια. Το μετοχικό κεφάλαιο. Δεν υπάρχει μετοχικό κεφάλαιο. Ποιος θα βάλει μετοχικό κεφάλαιο. Λέω πράγμα. Διάρκεια. Για πόσα χρόνια. Για 5 χρόνια. Δεν έχουν αυτοί. Εμείς θα πάμε με πρώτα στη δικιά μας. Κύριε Παύλο, εγώ θεωρώ ότι αν θα πάμε μια πρόταση που θα συναποφασίσουμε, δεν θα βγάλουμε άκρη γιατί δεν υπάρχουν ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Και τι θα πει διάκαιο. Οι άνθρωποι πουλάνε. Έτσι είναι. Και δεν υπάρχει να σωθούμε αν δεν πουληθεί. Δεν υπάρχει. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον εγώ δεν βλέπω κάτι. Εγώ ένα θέμα δεν θα το λύσουμε. Ναι, ένα θέμα δεν είναι θέμα συζήτηση. Λέω κι εγώ μια άποψη που έχω. Και αυτό. Θα το συζητήσω. Έχουν γίνει και ορισμένα. Στην εταιρεία έχουν κουβεντιαστεί αυτά. Τι είπατε. Στην εταιρεία έχουν κουβεντιαστεί. Βεβαίως. Και σε κοινοπρακτικό συμβούλιο και σε συζήτηση οικονομολόγων, νομικών κτλ. Σήμερα είναι συμβούλιο. Τι είχε. Σήμερα είναι κοινοπρακτικό συμβούλιο στην Μητράκη Τερμέψου. Για την εταιρεία που, για την ΑΕ. Δικιά μας εταιρεία. Αυτά όλα έχουν κουβεντιαστεί. Όχι. Ό,τι έχει ερωτηθεί εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο έχω απαντήσει το τι γίνεται. Να δώσω. Και τελειώνοντας από ένα θέμα, διότι η συμπεριφορά της διοίκησης δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι στο συνεταίρο της. Ο συνέταιρος είναι από κοντά. Βοηθήσαμε όλοι με πλειοψηφία, ανεξάρτητα αν ένας δηλαδή δεν ψήφισε και τα λόγια του 106β κτλ. Η πλειοψηφία εδώ πέρα είναι από κοντά στην εταιρεία. Βοήθησε στο 106β, βοήθησε στο δικαστήριο εκεί, είμαστε παρόντες. Εκεί η εταιρεία βοήθησε για το δικαστήριο που βγήκε σε αυτό και η συμπεριφορά, θέλω να την καταγγείλω τη συμπεριφορά απέναντι στην ανώνυμη εταιρεία του Δήμου δεν είναι η ανάλογη, για να μην πω πιο άσχημα πράγματα. Γίνονται κάποιες κινήσεις, εντός των ημερών θα ενημερωθείτε το τι μέγει γενέσαι και το τι κάνει. Κύριε Δημαρχέ, να σχόλια για πρόεδρε. Επειδή κάνουμε ένα διάλογο, είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας πω ότι για το 2012, όταν τέθη αρχικά το ζήτημα της υπέρβασης του ποσοστού από 22, δηλαδή το συν 13%, βοηθήσαμε και τότε εμείς να γίνει όλη η δικαστική αυτή ενέργεια προκειμένου να επιστρέψει το επιπλέον ποσοστό στην κοινοπραξία πίσω, έτσι. Πείτε το και αυτό. Γιατί και αυτό έχει συμβεί. Σε νομικό πεδίο δηλαδή. Και είμαστε σύμφωνοι και είχαμε πάρει και απόφαση, θεωρώ. Όχι, γιατί από το 12 είναι έτσι αυτό. Αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω, γιατί
δεν το έχω στα χέρια μου ένα χαρτί, θα το πάρω. Οι νομικοί σας τότε που είχαν πει, είχαν καταγγείλει κατά κάποιο τρόπο εμέσως για την διαδικασία αυτή που ήταν να πάει στο εφετείο στην Τρίπολη το 33 να το κάνουμε 20. Νομίζω ότι είμαστε εθετικοί. Το είχαμε συζητήσει. Λέω και πάλι, οι νομικοί, λέω οι νομικοί, οι νομικοί, δεν θυμάμαι σε τι χαρτί, αν ήταν τη Δουδράκη Αρχαίου ή των νομικών, οι νομικοί ήταν κατά κάποιο τρόπο αρνητικοί το τι πάμε να κάνουμε εκεί. Πάντως το είχαμε συζητήσει στο Διαδικαστικό Συμβούλιο και είχαμε πει να το κλείσουμε. Είμαστε εδώ του παρόντος. Νομίζω ότι δεν είναι του παρόντος. Είμαστε εδώ. Θεωρώ ότι η πόλη σε ένα τόσο μεγάλο ζήτημα πρέπει να είναι μαζί και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να σωθεί αυτή η επιχείρηση. Από δικιά μου παράδειξη, εξηγήσω το λόγο και γι' αυτό θα δώσω το.